Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώτο καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Νίκος Βουρδουμπάς στο τηλέφωνο, εδώ μαζί μας, στην παρέα μας, στον Αθήνα 984. Είναι υπεύθυνος των δημοσίων σχέσεων Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος. Καλημέρα, κύριε Βουρδουμπά. Καλημέρα σας. Και εδώ βέβαια τώρα, συγγνώμη που θα το πω ραδιοφωνικά το λέω, δεν το εννοώ, θα καταλάβετε. Ο κύριος Βουρδουμπάς δεν είναι καλεσμένος για να κάνουμε δημόσιες σχέση με το θέμα, έτσι κύριε Βουρδουμπά, αλλά να δούμε και μέσα από τη δική σας ματιά ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ. Είναι εφιάλτης πια, όχι μόνο για τη σχολική κοινότητα, είναι εφιάλτης όχι μόνο για την νεολαία, αλλά για την ελληνική κοινωνία. Μια πρώτη έτσι, ένα πρώτο σχόλιο σας για όλο αυτό θα ήθελα. Νομίζω ότι έχετε δίκιο. Το ζήτημα της νεανικής παραβατικότητας εντός εισαγωγικών, όπως λέγεται, ναι, ή του bullying ή τους πάντων φαινόμενα βίας, είναι σωστό ότι έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια στα σχολεία και είναι σωστό ότι έχουν αυξηθεί και στις μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή, επειδή μιλάτε μαζί μου που εκπροσωπώ την διδασκαλική, ναι, δηλαδή τα παιδιά του δημοτικού, και στο δημοτικό υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Βεβαίως, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα σύνθετο ζήτημα. Mm-hmm. Δηλαδή, το ζήτημα της σχολικής βίας δεν γεννιέται μέσα στο σχολείο, mm-hmm, αποτυπώνεται μέσα στο σχολείο. Αλήθεια είναι αυτό, βεβαίως. Δηλαδή, θέλω να πω, αν θέλουμε να αναζητήσουμε και η κυβέρνηση και το κράτος λύσεις για αυτό το πρόβλημα, πρέπει νομίζω να στρέψουμε πρώτα τα ζητήματα της πρόληψης εκτός σχολείου, δηλαδή στη στήριξη των οικογενειών, στο πώς τα παιδιά σήμερα μεγαλώνουν, mm-hmm, στο πώς τα παιδιά σήμερα ουσιαστικά εξοικειώνονται με τη βία. Τις κοινές βία, την ίδια τη βία από τη ζωή που ζουν από πολύ πολύ μικρή ηλικία, mm-hmm, είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό αυτό, ώστε τελικά να απενοχοποιούν αυτό το κομμάτι και να το χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους. Mm-hmm. Αυτό που μπορούμε εμείς να πούμε για τα ζητήματα των σχολείων, mm-hmm, θέλω να πω ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται και με όρους επικοινωνιακούς, mm-hmm, από την κυβέρνηση. Έχετε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα που συζητιέται η λεγόμενη πλατφόρμα που θα καταγγέλλονται τα ζητήματα βίας. Θεωρούμε ότι λειτουργεί με όρους επικοινωνιακούς και όχι ουσιαστικούς. Mm-hmm. Τι θέλω να πω με αυτό, γιατί το λέω αυτό. Πάλι η καταστολή μπαίνει μπροστά, έτσι. Ακριβώς, έχει πρόληψη. Αυτό είναι προβληματικό ως πρακτική. Ουσιαστικά η πλατφόρμα είναι ένα μέτρο καταστολής. Και αν θέλετε και όχι και ιδιαίτερα αποτελεσματικό κατά τη γνώμη, γιατί ακριβώς δεν στρέφεται στην πρόληψη. Ναι. Και η πρόληψη θα έπρεπε να είναι, τουλάχιστον ό,τι αφορά τα σχολεία, mm-hmm, και εμείς σαν διδασκαλική ομοσπονδία το έχουμε θέσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, και το θέτουμε και στην κυβέρνηση και στην πολιτική ηγεσία, ότι θα πρέπει τα σχολεία να στηριχθούν με σχολικούς ψυχολόγους, με σχολικούς κοινωνικούς λειτουργούς, οι οποίοι θα εντοπίζουν τα φαινόμενα, θα κινητοποιούν, θα στηρίζουν τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς, θα κάνουν συμβουλευτικοί. Σε αυτά τα ζητήματα θέλω να πω, που το σχολείο έχει πολύ μεγάλο ρόλο. Το σχολείο δεν είναι μόνο η γνώση, είναι και η διαπαιδαγώγηση, η διαμόρφωση των σχέσεων των παιδιών. Mm-hmm. Αυτά τα ζητήματα κυριολεκτικά είμαστε αστήρικτοι εντελώς από το κράτος, γιατί να γνωρίζετε ότι στα περισσότερα σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, νομίζω ότι η πρωτοβάθμια είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα, οι ψυχολόγοι, η κοινωνική λειτουργία, είναι ζήτημα να εμφανίζονται στα σχολεία μία φορά την εβδομάδα. Δηλαδή, mm-hmm, ένας ψυχολόγος, ένας κοινωνικός λειτουργός, πηγαίνει στο σχολείο μία φορά την εβδομάδα ή μοιράζεται σε πέντε σχολεία. Καταλαβαίνετε δηλαδή. Ξέρω περισσότερες περιπτώσεις, κύριε Βουρδουμπά, επειδή είμαι πατέρας δύο παιδιών, περιπτώσεις ψυχολόγων που μοιράζονται σε σχολεία. Ακριβώς, δηλαδή τη Δευτέρα είναι εδώ, την Τρίτη σχολεία είναι αλλού. Ακριβώς. Τι να κάνουν δηλαδή, οι άνθρωποι αυτοί. Δουλεύω σε μια περιοχή αρκετά δύσκολη, στα Πατήσια, ας πούμε, σε ένα πολύ μεγάλο σχολείο και η ψυχολόγος και η κοινωνική λειτουργός μοιράζεται σε τέσσερα σχολεία τη περιοχή. Δηλαδή μέσα στη χρονιά μπορεί να μην προλάβει να δει καν τις πιο να πω ξημένες περιπτώσεις. Κοιτάξτε, θα μας έρθει ως πολιτεία, λέω τώρα ως πολιτεία, ως κυβέρνηση, μας έρχεται πιο φθηνά μια πλατφόρμα από το να κάνουμε προσλήψεις ψυχολόγων για να καλύψουμε τα κενά στη σχολεία, για παράδειγμα. Ακριβώς αυτό που λέτε, σε όλα τα επίπεδα, τα έχουμε αναδείξει από την φετινή χρονιά και με τη χθεσινή μας απεργία, mm-hmm, αυτά αναδείξαμε, νομίζουμε, σαν διδασκαλική ομοσπονδία, ότι όταν η εκπαίδευση αντιμετωπίζεται σαν κόστος, όταν, mm-hmm, οι ανάγκες των παιδιών, οι δυσκολίες που έχουν τα παιδιά αντιμετωπίζονται σαν κόστος, mm-hmm, καταφεύγουμε μετά στην καταστολή και βεβαίως, ξέρετε, συνήθως γίνεται το σύνηθες να ρίχνουμε τελικά την ευθύνη απλά στις οικογένειες και απλά στους εκπαιδευτικούς για τα αυξανόμενα φαινόμενα βίας που υπάρχουν και μας απασχολούν όλους, mm-hmm, και θα πρέπει να μας απασχολήσουν πολύ σοβαρά. Άρα, εν κατακλείδη, κύριε Βουρδουμπά, συνομιλώ φίλες και φίλοι με τον κύριο Νίκο Βουρδουμπά, τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, και θέλω να τονίσω το σημείο αυτό, μου επιτρέψετε, κύριε Βουρδουμπά. Το ζήτημα που συζητάμε δεν αφορά μόνο τον κύριο Βουρδουμπά και την σχολική κοινότητα, μας αφορά όλους, είτε έχουμε είτε δεν έχουμε παιδιά. Είναι ζήτημα χρημάτων, λοιπόν, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης.
Γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο αυτό? Χρημάτων θα είναι. Είναι ζήτημα προφανώς βούλησης, χρημάτων, επιλογών, επιλογών, το να μην αντιμετωπίζεται η εκπαίδευση και οι ανάγκες των παιδιών με όλους κόστους ωφέλους. Ας λέω μόνο ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ναι. Τα ζητήματα της πανδημίας, των απότοκων που είχε η πανδημία σε κοινωνικό, συναισθηματικό επίπεδο για τα παιδιά μας, η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας, οι αρμόδιοι δεν έχουν ασχοληθεί καν να μας κάνουν μια έρευνα, μια μελέτη, τι αποτελέσματα είχε και πώς θα έπρεπε το σχολείο, η σχολική κοινότητα να αντιμετωπίσει τα ζητήματα αυτά. Mm-hmm. Έχουμε ουσιαστικά μια γενιά παιδιών αυτή τη στιγμή που μεγάλωσαν, ήταν στον ήπιο και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού στην πανδημία, τον εγκλεισμό, που τα παιδιά έχασαν τις κοινωνικές τους σχέσεις, λειτουργήσαν μέσα στην οθόνη, και όλα αυτά τα πράγματα δεν έχουν μπει καν σε μια συζήτηση τι αποτελέσματα είχε και πώς θα μπορούσε το σχολείο και η οικογένεια βεβαίως εννοείται να παρέμβει να δώσει κάποιες λύσεις σε αυτό το θέμα. Θα σας λέω ένα παράδειγμα χαρακτηριστικό που από την περίοδο της πανδημίας το συζητάγαμε και έχουν περάσει τώρα ήδη 5 χρόνια μετά και δεν υπάρχει καμία μέρημνα από το κράτος για την πολιτεία. Και εδώ το έχουμε δει να έχει αποτύπωση αυτό το ζήτημα, αυτή η περίοδος και σε εμάς, τον κόσμο των ενηλίκων, που δεν μπορέσαμε να εξορθολογήσουμε ακόμη και σήμερα, που μιλάμε πολλά θέματα και αντιμετωπίζουμε και πολλά θέματα. Πολλό δε μάλλον τα παιδιά που είναι και σε πολύ τρυφερή ηλικία ανάπτυξης, έτσι. Ακριβώς, ακριβώς. Εύχομαι, κύριε Βορδουμπά, να βγάλουμε μια άκρη κάποια στιγμή για το καλό των παιδιών μας κυρίως. Να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή δύναμη. Να είστε καλά. Καλημέρα.